αισιοδοξία για το ότι μπορούμε να φτάσουμε σύντομα σε μια σταθερή, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη λύση, χωρίς να αναπαράγονται τα λάθη του παρελθόντος και η οποία θα βάλει την Ελλάδα στον δρόμο της επιστροφής με συνοχή στην ανάπτυξη, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στη Ρήγα της Λετωνίας, στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ρήγας, όπου ολοκληρώνονται σήμερα οι διήμερες εργασίες της Συνόδου. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στις χθεσινές συζητήσεις, συνομιλίες που είχε στην κοινή συνάντηση με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ, κάνοντας λόγο για πολύ επικοδομητική και σε πολύ καλή και φιλική ατμόσφαιρα συνάντηση. Κατά τη χθεσινή συνάντηση με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολάντ, που διήρξε περίπου 2,5 ώρες, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος και εστίασαν τη συζήτηση στα εναπομείναντα ανοιχτά θέματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Τσίπρας έθεσε την προοπτική εξόδου από την κρίση που θα φέρει μια συμφωνία με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και από την πλευρά τους οι δύο ηγέτες κατανόησαν την ανάγκη μια συμφωνία με ένα τέτοιο ορίζοντα, εκφράζοντας τη βούλησή τους να συνδράμουν ακόμα και προσωπικά αν χρειαστεί, ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει αγκάθι η επιμονή στην ανάγκη να συμφωνήσει και το Δέλτα Νιτάφ για να κλείσει η συμφωνία. Μετά την ολοκλήρωση Συνόδου Κορυφής, ο κύριος Τσίπρας θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όπου θα τεθεί στο επίκεντρο η πορεία των διαπραγματεύσεων. Από τη Ρήγα της Λετωνίας για το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Νίκος Λιονάκης.